Σήμερα είμαι διπλά συγκινημένος. Πρώτον, διότι αύριο ανοίγει τις πόρτες του για τους Χανιώτες αλλά και για όλους τους επισκέπτες της πόλης το νέο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο σήμερα είχα την ευκαιρία για πρώτη φορά να επισκεφθώ. Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ειδικά την κυρία Παπαδοπούλου, για τη σπουδαία και ταχύτατη δουλειά που έκαναν για να μεταφέρουν από το παλιό αρχαιολογικό μουσείο σε αυτό το νέο υπερσύγχρονο κτίριο την αρχαιολογική συλλογή των Χανίων, ένα πολιτιστικό απόθεμα το οποίο διανύει τους αιώνες και το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς του κρητικού πολιτισμού αλλά και όλων των επιρροών που αυτός δέχθηκε στο διάβα των αιώνων. Όπως θα είχατε την ευκαιρία να διαπιστώσετε, έχουμε να κάνουμε με ένα υπερσύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο, το οποίο πιστεύω ότι θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και θα αναβαθμίσει σημαντικά τα Χανιά ως έναν αυτόνομο πολιτιστικό προορισμό, όπως δηλαδή αξίζει στην πόλη μας. Ο δεύτερος λόγος που είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, είναι το γεγονός ότι στο μουσείο αυτό βρήκε την θέση της η συλλογή Κωνσταντίνου και Μαρίκας Μητσοτάκη, η οποία είχε δωρηθεί από τους γονείς μου στο ελληνικό κράτος πριν από 22 χρόνια. Ο πατέρας μου πάντα και η μητέρα μου πίστευαν ότι η συλλογή αυτή πρέπει να αποτελέσει κτήμα του ελληνικού λαού και με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό δώρησαν ολόκληρη πρακτικά την συλλογή τους στο τότε αρχαιολογικό μουσείο. Σήμερα η συλλογή αυτή στεγάζεται στον πρώτο όροφο σε έναν χώρο αντάξιο της σημασίας του και πιστεύω ότι οι γονείς μου θα ήταν πολύ χαρούμενοι και πολύ υπερήφανοι αν είχαν την δυνατότητα να δουν πώς εκτίθεται αυτή η συλλογή που για αυτούς αποτέλεσε ένα έργο ζωής, άσχετα αν δέχθηκαν πολύ σκληρές επιθέσεις εκείνη την εποχή για αυτούς τους την πράξη. Και πάλι λοιπόν συγχαρητήρια και να είναι τυχερό και καλορίζικο το νέο μας μουσείο. Όπως είπε και η Υπουργός, αύριο και μεθαύριο η είσοδος θα είναι δωρεάν. Να έρθουν πρώτα απ' όλα οι Χανιώτες να το απολαύσουν, τα νέα μας παιδιά, τα σχολεία μας να το επισκεφθούν, να μάθουν περισσότερα για τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής των Χανίων και βέβαια είμαι σίγουρος ότι και πάρα πολλοί επισκέπτες θα συνδυάσουν πια την επίσκεψή τους στα Χανιά με την παρουσία τους εδώ πέρα σε αυτό το μουσείο, το οποίο βέβαια να πούμε κιόλας ότι έχει ενταχθεί στην ομάδα των μουσείων για τα οποία υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο, άρα και η πρόσβαση σε αυτό θα γίνεται όλο ένα και πιο εύκολη. Ευχαριστώ πολύ.